Παραμένουμε τώρα σε θέματα της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι. Εξαρθρώθηκε χθες από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης οργανωμένο κύκλωμα καλλιέργειας νεδρυλίων κάναβης, εισαγωγής, μεταφοράς και πώλησης ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν ύστερα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λουτρών Πεσάνης και σε οικισμό της Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Βουλγαρίας, ηλικίες 33 και 32 ετών αντιστοίχως και ένας 40χρονος ημεδαπός, μέλη του κυκλώματος. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελέα πρωτοδικών, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 120 δεντρίλια ειδικής κάναβης κατέσχισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας στο χωριό των Λουτρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για έργο οργανωμένου κυκλώματος καλλιέργειας κάναβης, αποτελούμενο από δύο λαδαπούς και ενό ημεδαπού, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι δράστες κατά το τελευταίο δίμηνο είχαν προβεί στην καλλιέργεια δεντρυλίων ενώ εισήγαγαν από τη Βουλγαρία με το αυτοκίνητο του 32χρονου εντός κρύπτης ποσότητες ακατέργαστης κάναβης προκειμένου να τις διαθέσουν στην ελληνική επικράτεια. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιέλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης και πολυήμερη παρακολούθηση, κατάφεραν οι άντρες του τμήματος να συλλάβουν τρία άτομα τα οποία αποτελούσαν μέλη ελληνοβουλγαρικού κυκλώματος εισαγωγής, διάθεσης και καλλιέργειας κάναβης. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο καλλιέργειας των φυτών της κάναβης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 120 δεντρίλια και διάφορα άλλα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια των φυτών. Συνακόλουθα σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου στο ΙΧ αυτοκίνητο 32χρονου, το οποίο είχαν αποκρύψει οι δράστες, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες στην οροφή του οχήματος 12 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 1.410 γραμμαρίων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης. Σε συνέχεια, σε έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όχημα ενός εκ των υπηκόων της Βουλγαρίας που συμμετείχαν στο κύκλωμα, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα 14 σοβαροί δέματα, τα οποία ήταν περιχυμένα με σκόνη καφέ, με σκοπό πάντοτε να μην γίνονται αντιληπτά κατά τους αστυνομικούς ελέγχους, τα οποία περιείχαν συνολικά γύρω στα 1.400 γραμμάρια κάναβης. Όλα τα άτομα, τα τρία άτομα που σας προανέφερα συνελήφθησαν και θα, με τη σχηματιστία της ειδικογραφίας τους θα παραπευθούν στον κύριο Εισαγγελέα. Επίσης κατασχέθηκαν και δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη για την μεταφορά και την εισαγωγή των ναρκωτικών ουσιών.